Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Το σημερινό μας βίντεο είναι ένα βίντεο το οποίο νομίζω θα φανεί σε όλους μας χρήσιμο. Είτε είμαστε σε διαδικασία που βγαίνουμε ραντεβού, κάνουμε dating, είτε όχι, γιατί αυτά που θα πούμε σήμερα για το πώς μπορώ να καταλάβω από την αρχή μιας γνωριμίας ότι μπορεί ένας άνθρωπος που γνωρίζω να είναι ενάρκησος, μπορούν να είναι χρήσιμα και σε όλων των ειδών της σχέσης, όχι μόνο στις ερωτικές. Γεια σα. Είμαι η Θεκλε Πετρίδου. Αυτό είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μα κανάλι. Σα υπενθυμίζω, εάν θέλετε, να πατάτε like στα βίντεο για να μεγαλώνει η κοινότητά μα και οι περισσότεροι άνθρωποι να έρχονται σε επαφή με τη ψυχοεκπαίδευση. Πρωτού ξεκινήσω το σημερινό βίντεο, θέλω να σα ευχαριστήσω θερμά για τα σχόλια σα κάτω από το χθεσινό βίντεο, τα οποία αποδεικνύουν, αν μη τι άλλο, την οριμότητά σα και την κριτική σα σκέψη. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, κάναμε ένα βίντεο την προηγούμενη εβδομάδα το οποίο μιλούσε για κόκκινε γραμμέ σε μία γνωριμία. Και κάτω από αυτό το βίντεο, ο χρήστη με το ψευδόνυμο Blackbird έχει γράψει ένα εξαιρετικό σχόλιο το οποίο θα αποτελέσει και την αφορμή για αυτό το βίντεο. Σε εκείνο το βίντεο για τις κόκκινες γραμμές σε μια γνωριμία, το οποίο, αν θυμάστε, είχε γίνει σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση είχε γυριστεί πριν 10 μέρες και η δεύτερη φάση γυρίστηκε ε, εκείνη τη μέρα που ανέβηκε το βίντεο. Προχθές νομίζω ήταν εκείνο το βίντεο. Είχα πει στην αρχή ότι αυτό που ξέχασα να πω είναι ότι είναι πολύ σημαντικό στην αρχή μιας νέας γνωριμίας και μιλούμε, μιλούσαμε για φλέρτ αλλά ξαναλέω ότι οι νέες γνωριμίες μπορεί να είναι σε μια φιλία, σε μια συνεργασία. Ε, είναι σημαντικό να ρωτάμε και να μαθαίνουμε αν κάποιος άνθρωπος ε, είναι δεκτικός ως προς τη ψυχοθεραπεία, εάν έχει κάνει ψυχοθεραπεία ποτέ στη ζωή του και αν στην περίπτωση που θα χρειαστεί θα έκανε. Και σας ανέφερε εκεί πέρα ένα άρθρο που είχε γράψει η κόρη της Dr. Ruth, της πολύ γνωστής ε, ε, Αμερικανίδας πολίτη σεξολόγου που έχει ανοίξει το δρόμο για τη δημόσια συζήτηση γύρω από τις σχέσεις και γύρω από το σεξ στην Αμερική η οποία έλεγε στην κόρη της, στην ότι αν βγεις ένα ραντεβού με κάποιον ο οποίος σου λέει ότι δεν πιστεύεις τους ψυχολόγους, δεν πιστεύεις στη ψυχολογία, δεν, δεν, δεν δέχεται τους ψυχολόγους ω επιστήμονε, δεν δέχεται την ψυχολογία ω επιστήμη, ότι δεν είχε κάνει ποτέ του ψυχοθεραπεία και ότι δεν θα έκανε ποτέ, σηκωφύγε τρέχοντα, τη είχε πει, γιατί σε μία σχέση μπορεί να προκύψουν πολλά προβλήματα που αν ο ένα από του δύο δεν είναι δεκτικό να δεχτούν την βοήθεια τη επιστήμη και τη ψυχοθεραπεία, τότε αυτά τα προβλήματα θα γιγαντωθούν. Όμως η αλήθεια είναι πως αυτοί οι οποίοι έχουν αλλεργία στον ψυχολόγο έχουν αλλεργία στη ψυχοθεραπεία είναι η νάρκηση. Εκτό και αν θα την χρησιμοποιήσουν για να χτυπήσουν το τέρι του. Γράφει λοιπόν ο χρήστη Blackbird. Την καμπάνα του να μην είναι κάποιο δεχτικό στη ψυχοθεραπεία και στη διεπαφή με τον ψυχολόγο, την έχω πάντα στο πίσω μέρο του μυαλού μου. Θυμάμαι τέλη Δεκεμβρίου βρέθηκα με κάποιο πρόσωπο για γνωριμία. Πήγε ραντεβού δηλαδή ο χρήστη αυτό. Ένιωθε ότι ήταν άρκησο μιλούσε διαρκώς για τον εαυτό του σαν να μην υπήρχε άλλος μιλούσε για τη δουλειά του που είναι τόσο μαζική σαν να μην την κάνει άλλος όταν του είπα ότι στα ενδιαφέροντα μου είναι η ψυχοεκπαίδευση και όσο μπορώ η ψυχοθεραπεία γυρνά και μου λέει μην το ψάχνεις, γιατί να γνωρίζεις οι ψυχολόγοι είναι τρελοί εκεί κατάλαβα και θεωρώ με αυτή την κουβέντα πως ίσως θα ήθελε έναν άνθρωπο που να μην ασχολείται με την ψυχική υγεία για να μπορεί να εξασκεί όλα τα τοξικά του στοιχεία αδιόρατα, αδιόρατα και χωρίς να καταλαβαίνει ο άλλος. Μου θύμισε το πρώην φλερτ μου, τα ίδια έλεγε. Έκοψα τη συνάντηση διακριτικά, χωρίς να πω για παράδειγμα τέρμα, να δω τι θα κάνει και μπορώ να πω ότι είχε τόσο εγωισμό, για να δεν μπορώ να το αναλύσω, δεν είναι η θέση μου, που δεν ασχολήθηκε ποτέ ξανά. Δηλαδή μας λέει ο χρήστη αυτός ότι βγήκε και ραντεβού με κάποιον, αυτός ο κάποιος μιλούσε συνεχώς για τον εαυτό του, η νάρκηση μιλάνε συνεχώς για τον εαυτό τους, η μεγαλομανής νάρκηση, η εξωστρεφής νάρκηση. Μιλούν συνεχώς για τον εαυτό τους και παρουσιάζουν τον εαυτό τους ως κάποιον μοναδικό, εξαιρετικό που δεν υπάρχει άλλος. Δεν υπάρχει άλλος από τον άρκησο. Είναι οι καλύτεροι σε ό,τι κάνουν. Εάν είναι δάσκαλοι, είναι οι καλύτεροι δάσκαλοι. Εάν είναι γιατροί, είναι οι καλύτεροι γιατροί. Αν είναι ψυχολόγοι, είναι οι καλύτεροι ψυχολόγοι. Αν είναι YouTubers, είναι οι καλύτεροι YouTubers. Αν είναι μάγειρε, είναι οι καλύτεροι μάγειρε. Είναι σε όλα οι καλύτεροι. Είναι απαραίτητοι στον πλανήτη. Δηλαδή, συνεχώ υπενθυμίζουν την σημασία που έχουν ε, και την τη σημαντικότητα που έχουν, θα έλεγα προσπαθώντας να αποσπάσουν προσοχή και ενέργεια από τους γύρω τους γιατί είπαμε ότι η ενάρκηση θέλουν να ρουφάνε ενέργεια από τους άλλους και να παίρνουν αυτό που λέγεται στα αγγλικά narcissistic supply και στα ελληνικά μεταφράζεται ως ναρκισιστική τροφοδοσία ή ναρκισιστική πάροχη και σίγουρα σε καμία περίπτωση δεν θα δεχόντουσαν την ε, ωφέλεια που μπορεί να έχει... η ψυχοεκπαίδευση και η ψυχοθεραπεία. Άρα... ένα πολύ... βασικό σημάδι... ότι κάποιος μπορεί να είναι ναρκισός... να έχει ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας... είναι ότι παρουσιάζει... μία ξερολίαση... ένα ξερολισμό... τα ξέρει όλα... παρουσιάζεται ως αυθεντία... και δεν δέχεται την επιστήμη της ψυχολογίας και την ψυχοθεραπεία. Δεν τα δέχεται. Και επίσης έχει απόψεις για όλους. Τα ξέρει όλα. Οι ψυχολόγοι είναι τρελή. Η ψυχίατρη είναι τρελή. Αν πας στο ψυχολόγο θα σε τρελάνει. Η ενάρκηση είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ως στόχο και σκοπό να εξουσιάζουν τους άλλους και να κάνουν τέτοιες σχέσεις και τέτοιες γνωριμίες που να τους κάνουν τη ζωή τους καλύτερη. Δεν τους ενδιαφέρει να συνδεθούν ουσιαστικά, δεν τους ενδιαφέρει να γίνουν καλύτεροι μέσα από τη ζωή τους και μέσα από τις σχέσεις τους, οπότε σίγουρα η ψυχοθεραπεία και ο ψυχολόγος και η ψυχολογία είναι No-go areas, είναι περιοχές στις οποίες δεν θέλουν να πάνε η ενάρκηση. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι ενάρκηση, αλλά δεν έχει τύχει ποτέ να κάνουν ψυχοθεραπεία ή να παρακολουθήσουν ένα ψυχοεκπαιδευτικό βίντεο ή να διαβάσουν ένα ψυχοεκπαιδευτικό βιβλίο. Αυτοί μπορεί να σου πουν, μα δεν ξέρω τίποτα για την ψυχολογία, δεν έχω ασχοληθεί, δεν ξέρω. Όταν ακούσα από άνθρωπο να σου λέει δεν ξέρω, τότε αυτή είναι μία ένδειξη ότι πολύ πιθανόν ο άνθρωπος αυτός να μην είναι ενάρκησος. Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ισορροπημένη προσωπικότητα αντιλαμβάνονται ότι δεν τα γνωρίζουν όλα, δεν έχουν μία άποψη για όλα και δεν είναι φωτεινοί παντογνώστες ή στην περίπτωση των άρχισών σκοτεινοί παντογνώστες γιατί αυτός που νομίζει πως τα ξέρει όλα, εξαπλώνει γύρω του σκοτάδι. Επειδή κανένας από εμάς δεν τα ξέρει όλα και όλοι χρειάζεται συνεχώς να διαβάζουμε, να μελετούμε και να προσπαθούμε να μαθαίνουμε και ποτέ δεν θα τα μάθουμε όλα. Α, σας θυμίζω το ρητό του Σοκράτη, εν είδα ότι ουδέν είδα. Ένα γνωρίζω πολύ καλά η λέξη είδα, είναι ένα ρήμα στα αρχαία ελληνικά με ο γιότα. είναι το ο, το ή, ο μικροϊόντα, είδα, που σημαίνει γνωρίζω. Και λέει ένα πράγμα γνωρίζω σίγουρα ότι δεν γνωρίζω τίποτα. Ο Σοκράτης, ο οποίος ήταν ένας από τους πιο σοφούς ανθρώπους που γνωρίζουμε στην ιστορία. Ο Σοκράτης έλεγε ένα ξέρω πως δεν ξέρω τίποτα και έρχεται τώρα ο κάθε ένας ο οποίος Σίγουρα όσα γνωρίζει είναι πεπερασμένα, γιατί όλα όσα γνωρίζουμε όλοι είναι πεπερασμένα, δηλαδή έχουν κάποιο τέλο, δεν τα ξέρουμε όλα. Και υποστηρίζει πω τα γνωρίζει όλα. Μπορεί να μην το λέει ξεκάθαρα, εγώ, τα, εγώ η Λόλα τα ξέρω όλα, αλλά φαίνεται μέσα από τον τρόπο που μιλά. Σα θυμίζω και το χθεσινό βίντεο που αναλύσαμε τον λόγο του πρώην Μητροπολίτη Καλαβρίτων των Βροσίου, ο οποίο σε εκείνο το το σημείωμά του το οποίο θέλαμε μια μισή ώρα να το διαβάσουμε, τα ήξερε όλα. Όλα όμως, α, κοίτα βέβαιος για όλα, κοίτα σίγουρος για όλα. Λοιπόν, άρα η νάρκηση, η μεγαλοπρεπή νάρκηση μιλούν συνεχώς για τον εαυτό τους, παρουσιάζουν τον εαυτό τους ως μοναδικό και εξαιρετικό, τα ξέρουν όλα και δεν δέχονται να α, 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 δουν την πλευρά των άλλων και δεν δέχονται και δεν αποδέχονται με τίποτε την ψυχολογία και την ψυχοθεραπεία. Και αν του πει ότι εσύ παρακολουθεί ένα ψυχολόγο στο YouTube, θα σε κοροϊδέψουν θα σου πούνε: Χαα, είσαι τρελό. Έχει πρόβλημα. Θα σε τρελάνει. Λοιπόν, πάμε τώρα στο επόμενο που μπορεί να σημαίνει ότι κάποιο είναι άρχιστο. Θα σε αλλάξω. Όταν σου λέει, εγώ θα σε αλλάξω. Όταν ένας άνθρωπος μας λέει από την αρχή, μας κριτικάρει από την αρχή για το πώς ζούμε τη ζωή μας, για το πώς τρώμε, για το πώς ντυνόμαστε, για το πώς περπατούμε, για το πώς στεκόμαστε, για το πώς, <laughs> πώς πάμε στην τουαλέτα που λέει και η φίλη μου Ζάξ. Όταν κάποιος μας κριτικάρει για τα πάντα και προσπαθεί να μας δώσει τα φώτα του, τα σκοτάδια του θα έλεγα και ε, κάνει αναγγελίες του τύπου μαζί μου θα ζήσεις την καλύτερη ζωή εγώ θα σε αλλάξω εγώ θα σε μάθω να ζεις σηκωθείτε να φύγετε μακριά αν κάποιος λέει αν θες να είσαι μαζί μου πρέπει να αλλάξεις σημαίνει ότι προαναγγέλει την εξουσία που θέλει να εξασκήσει πάνω μας και το γεγονός ότι θέλει να μας μορφοποιήσει με τέτοιο τρόπο ούτω ώστε να μας διαχειρίζεται και να μην αντιδρούμε στην οποιαδήποτε κακοποίηση η οποία κακοποίηση είναι τις περισσότερες φορές είναι αδιόρατη γιατί δεν είναι όλη η νάρκηση μεγαλομανής και εξωστρεφής νάρκηση Υπάρχουν και η εσωστρεφή νάρκηση, η κρυφονάρκηση, η ευάλωτη νάρκηση. Οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι παρουσιάζονται ω ενσυναισθητικοί προσποιούνται την ενσυναίσθηση, καθρεφτίζουν αυτά που λέμε και κάνουμε εμεί, προκειμένου να κερδίσουν την ευνοιά μα και μετά με έναν τρόπο υπόγειο και αδεόρατο να μα ρουφούν την ενέργεια και να μας κακοποιούν μέσω της παθητικής επιθετικότητας. Εντάξει, υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες Νάρκησον. Νάρκης είναι οι άνθρωποι που έχουν παλιοχαρακτήρα. Νάρκης είναι οι άνθρωποι που έχουν ένα στυλ προσωπικότητας εξαιρετικά εγωκεντρικό και οι οποίοι είναι στην ουσία πνευματικά τεμπέληδες και δεν θέλουν να κάνουν καμία απολύτως προσπάθεια για να βελτιώσουν τον εαυτό τους και δεν θέλουν να πάνε από το δύσκολο δρόμο της αρετής όπου δουλεύεις σκληρά και πετυχαίνεις πράγματα, θέλουν να πάνε από τον εύκολο δρόμο της κακίας όπου χρησιμοποιείς διάφορα τεχνάσματα, διάφορους χειρισμούς, τη χειριστικότητα, προκειμένου να πάρεις από τους άλλους όσα έχουν επιτύχει, να πάρεις την ενέργειά τους, να πάρεις τη χαρά τους, να πάρεις οτιδήποτε ωραίο έχουν μέσα τους και να το ρουφήξεις, να γίνεις αυτό που λέμε βαμπύρ ενέργειας. Με ρωτάτε κάποιες φορές τι σημαίνει βαμπύρ ενέργειας. Βαμπύρ ενέργειας σημαίνει ναρκισσός, γιατί η ναρκισσοί τρέφονται από την ενέργεια των άλλων. Δεν θέλουν, τεμπελιάζουν, είναι ε, οκνηροί, δεν θέλουν να δουλέψουν. Για να επιτύχει ένας άνθρωπος τη χαρά και για να επιτύχει την ευδαιμονία πρέπει να εργαστεί, να εργαστεί πνευματικά. Πρέπει να εξασκήσει την αυτογνωσία. Πρέπει να διαβάσει βιβλία. Πρέπει να πάει να κάνει ψυχοθεραπεία. Πρέπει να αντιμετωπίσει τους εσωτερικούς του δαίμονες για να μπορέσει να είναι καλά. Αυτό όμως είναι κοπιώδες. Και αυτό είναι και τραυματίζει και τον αρχισιστικό εγώ Δηλαδή το να παραδεχτείς ότι έχω θέματα και να παραδεχτείς ότι έχω κάνει λάθη και κάνω λάθη και να παραδεχτείς ότι δεν τα ξέρω όλα και χρειάζομαι βοήθεια και από έναν ψυχολόγο, χρειάζομαι βοήθεια και από μια επιστήμη, χρειάζεται να πάω σε μια ψυχοθεραπευτική ομάδα ίσως, να κάνω και προσωπικές ατομικές συνεδρίες ψυχοθεραπείας, να ψυχοακπαιδεύομαι καθημερινά, να βάζω το μυαλό μου να δουλέψει να παίρνω το δύσκολο δρόμο του να αμφισβητώ την τελειότητά μου και να αντιλαμβάνομαι ότι μπορεί να κάνω και λάθη, να αναγνωρίζω τα λάθη μου, να τα καταλαβαίνω τα λάθη μου, να εξασκώ την αυτογνωσία καταλαβαίνοντας τα λάθη μου και καταλαβαίνοντας τη συνθήκη μου, να ζητώ βοήθεια όταν το χρειάζομαι και οι περισσότεροι από μας χρειαζόμαστε βοήθεια και να προσπαθώ να γίνομαι καλύτερος άνθρωπος, ένας ο οποίος κάνει αυτή την κοπιώδη προσπάθεια. Ξέρει πολύ καλά ότι δεν του πέφτει λόγος για το πώς ζουν τη ζωή τους οι άλλοι και ότι άμα πάει να γνωρίσει έναν νέο άνθρωπο είτε για σχέση, είτε για γνωριμία, είτε για φιλή, είτε για συνεργασία δεν χρειάζεται να τον αλλάξει. Δεν του πέφτει λόγος να τον αλλάξει. Το μόνο που χρειάζεται να κάνει ένας άνθρωπος σε μια νέα γνωριμία είναι να δει αν όπως είναι αυτός ο άνδρας, όπως είναι αυτή η γυναίκα, όπως είναι αυτός ο άνθρωπος μου κάνει, ταιριάζω εγώ με αυτόν τον άνθρωπο, επιθυμώ να έχω στη ζωή μου αυτόν τον άνθρωπο, όπως είναι. Εάν βάζω στο μυαλό μου ότι πρέπει να τον αλλάξω, τότε υπάρχει ζήτημα. Ή είμαι ένα συνεξαρτόμενο, ο οποίο θέλω να πάω να προσκοληθώ πάνω σε κάποιον που έχει προβληματική συμπεριφορά, προβληματική προσωπικότητα, προβληματικό χαρακτήρα, αν θέλετε, και να, να γίνω η μητέρα Τερέζα που να προσπαθώ συνεχώ να το φτιάξω, είτε είμαι ένας νάρκισο, ένα άνθρωπο κακοποιητικό, ένα άνθρωπο εξουσιαστή, ο οποίο θέλω να αλλάζω τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι άλλοι για να εξυπηρετούν τι επιθυμίε μου, τι ανάγκε μου, τα θέλω μου άρα αν κάποιος μας λέει αυτό πρέπει να το αλλάξεις και εγώ θα σε αλλάξω δηλαδή αν κάποιος είναι και επίσης μπορεί να μην λέει εγώ να σε αλλάξω αλλά να... κάποιος ο οποίος κάνει συνεχώς σχόλια επικριτικά και υποτιμητικά πω 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 πως είναι έτσι αυτό που έγραψες θα μπορούσες να το γράψεις καλύτερα η πώ λειτουργεί έτσι αυτό το σύστημα. Θα μπορούσε να λειτουργούσε καλύτερα. Ένα σύστημα, για παράδειγμα, μπορεί να έρθει στο σπίτι σου κάποιο και να σου πει: Πώ, πώ θα έχει ταξινομήσει έτσι τα πράγματα στην κουζίνα σου. Θα μπορούσε να ταξινομήσει καλύτερα και να έχει μεγαλύτερη εργονομία. Όχι, δεν σε ρώτησα. Όχι, δεν είναι η δουλειά σου. Οι άνθρωποι οι οποίοι νιώθουν την ανάγκη να συμβουλεύουν του άλλου χωρί να ερωτηθούν και να λένε στου άλλου πώ να ζήσουν τη ζωή του και να λένε στους άλλους πως πρέπει να αλλάξουν για να είναι μαζί τους, πιθανότατα είναι ενάρκηση. Λοιπόν, ένα άλλο σχόλιο το οποίο υπήρξε κάτω από αυτό το βίντεο, Λέει, καλησπέρα Θέκλα μου, εξαιρετικό το βίντεο σου, το βίντεο για τις κοκκίνες γραμμές, όμως τη σήμερα ημέρα που το θέμα του ναρκισισμού και της τοξικότητας είναι πολύ διαδεδομένο, οι άνδρες είναι υποψιασμένοι και το πρώτο που λένε είναι ότι ναι, αν υπήρχε θέμα θα πήγαινα στον ψυχολόγο ή θα το έβλεπα. Δεν θεωρώ ότι όλοι οι άνδρες είναι υποψιασμένοι και θα έλεγαν ναι, θα πήγαινα στον ψυχολόγο ή θα το έβλεπα, αλλά ναι μπορεί κάποιοι να το κάνουν αυτό ναι, μπορεί κάποιοι να παρουσιάζονται ως κάτι που δεν είναι, να κάνουν δηλαδή καθρέφτισμα, προκειμένου να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του ανθρώπου τον οποίο φλερτάρουν και προσπαθούν να το βάλουν υπό την εξουσία τους και έτσι να σου λένε αυτά που θες να ακούσεις. Χθες το βράδυ ήρθε ένα email από την Ελένη τη Γλυμενάκη. Η Ελένη Γλυμενάκη είναι ένα, μια κοπέλα η οποία γράφει συχνά σχόλια κάτω από το κανάλι μας, η οποία μου έστειλε ένα φοβερό βίντεο, το οποίο ε, είναι από ένα κανάλι στο YouTube ξενόφωνο, αγγλόφωνο κανάλι, στο οποίο μία κοπέλα η οποία έχει το κανάλι της, ε, το, στο οποίο λέει το κανάλι της ότι είναι ένας ασφαλής χώρος για γυναίκες, ότι είναι ένας γενικίος χώρος, βρήκε αυτή η κοπέλα στο TikTok, αυτή η κοπέλα πρέπει να είναι Αφρομερικανίδα, βρήκε στο TikTok έναν τύπο Αφροαμερικανό Ο οποίος κάνει βίντεο για να διδάξει τους άνδρες πώς να χειρίζονται τις γυναίκες How to manipulate women Πώς να είναι χειριστική με τις γυναίκες Και μάλιστα είχε τρία αποσπάσματα από τα βίντεο του στο πρώτο απόσπασμα έλεγε ότι αν γνωρίσεις κάποια που είναι healed, αν γνωρίσεις κάποια η οποία είναι θεραπευμένη, δηλαδή ήταν, είναι συνεξαρτώμενη και κάνει θεραπεία κλπ. Και λέει πρέπει να τις μιλήσεις με τέτοιο τρόπο, με τον οποίο να τις φέρεις με τρόπο τα θέματα σου, ώστε να σε λυπηθεί και να θεωρήσει ότι θα είσαι ένα project στο οποίο θα εργαστεί δηλαδή να κάνεις επίκληση στη συνεξάρτηση της κοπέλας αυτής και λέει πρέπει να της πεις για παράδειγμα ότι εγώ δεν είμαι πολύ καλός με την επικοινωνία και την ίδια ώρα λέει να επικοινωνήσεις πολύ καλά και όταν σου πει μα γιατί εσύ λες ότι δεν είσαι πολύ καλός με την επικοινωνία αφού επικοινωνείς τόσο καλά, εκείνη την ώρα λέει, θα της πεις ότι «Μα δεν ξέρω τώρα πώς έγινε αυτό». Άρα θα της δώσεις το μήνυμα υποσυνείδητα ή εμέσως πλήρως σαφώς ότι η επαφή σου μαζί της σου κάνει καλό. Άρα μιλούσε αυτός ο άνθρωπος για επίκληση στη συνεξάρτηση των γυναικών που συναντάει. Και επίσης σε ένα άλλο βίντεο είπε ότι ο τύπος του είναι οι ευάλωτε γυναίκες, οι γυναίκες που έχουν ψυχολογικά προβλήματα, οι γυναίκες που έχουν θέματα διαχείρισης των συναισθημάτων, του, των συναισθημάτων τους και αυτός είναι ο τύπος του. Και ήταν ένα τόσο ξεκάθαρο μήνυμα. Ένα λεπτό να, να βρω το email που μου στείλε η Ελένη, γιατί είναι ενδιαφέρον να διαβάσω και, γιατί, και τι ακριβώς μου έγραψε η Ελένη. Λοιπόν, γράφει «Θέκλα σως, SOS». «Θέκλα, καλησπέρα. Μετά το τελευταίο vlog που έκανε σχετικά με τις δηλώσει του Αμβροσίου, και ενώ δεν είχε καταλαγιάσει ακόμα μέσα μου η οργή, ο θυμός και η αηδία από τέτοιες μεσάνθρωπες δηλώσεις, Έπεσε στην αντίληψή μου το παρακάτω vlog που ανέβασε μια κοπέλα στο YouTube καθώς έκανα scroll down σε προτινόμενα βίντεο και μου στέλνει το link. Μου έπεσε το σαγόνι στην κυριολεξία. Υπάρχουν άνθρωποι στην προκειμένη περίπτωση άνδρας, ο οποίος προωθούσε υλικό για εσκεμμένη προμελετημένη χειραγώγηση healed women, γυναικών όπως... Heal, heal σημαίνει θεραπεύομαι, θεραπευμένων γυναικών. Τάχα αυτός τους έλεγε πώς να τις μανιπιουλάρουν Πώ να έχουν οι άντρε χειριστικότητα πάνω του, έστω και αν αυτέ έχουν κάνει θεραπεία. Μέσα από φαινομενικά αθώε εντό εισαγωγικών εκφράσει και σχόλια υποστήριζε με αυτό το ψεύτικο ύφο ότι δεν υποστηρίζει να κάνουμε κακό σε κανέναν, αλλά αυτό γίνεται από όλου. Και αν θέλετε να μάθετε, υπάρχει υλικό από ειδικού, σεμινάρια κλπ. ψυχολογία που μιλάνε γι' αυτά. Να έκανε ένα βίντεο αυτό που λέει για όσου λέτε ότι προωθώ τη χειριστικότητα. Εγώ λέει προωθώ τη χειριστικότητα για να κάνει κάποιον να σε αγαπήσει. Όχι για να τον εκμεταλλευτεί και αν κάποιο εκμεταλλεύεται του άλλου, εγώ το καταδικάζω. Αλλά σα δίνω τα εργαλεία τη χειριστικότητα. ενώ σε επόμενο vlog του ανέφερε ότι αρέσκεται σε συγκεκριμένο τύπο γυναικών. Vulnerable traumatized emotional damaged γυναικών ευάλωτων, τραυματισμένων και συναισθηματικά που έχουν συναισθηματικά τραύματα. Δεν στέλνω αυτό το μήνυμα ούτε για να στοχοποιήσω αυτόν τον άνθρωπο, ούτε για να δημιουργήσω φόβο σε κανέναν, ούτε για να προωθήσω την κοπέλα που ανέβασε αυτό το vlog. Αφυπνίστηκα απότομα και ταράχτηκα που το είδα. Θέκλα μου, καταλαβαίνει πόσο πολύτιμη και αναγκαία είναι η ψυχοεκπαιδευτική κοινότητα και η ψυχοθεραπεία, ειδικά τώρα. Χρειαζόμαστε διαρκή ψυχοεκπαίδευση και ψυχοθεραπεία, αφύπνιση, όξυνση τη κριτική σκέψη και του ενστήκτου μα, γιατί δυστυχώ υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι που χρησιμοποιούν γνώσει ψυχολογία ει βάρο άλλων ανθρώπων και ειδικά θεραπευμένων, θεραπευόμενων ανθρώπων που δεν έχουν ολοκληρώσει τη θεραπεία του. Δεν είναι μόνο η αδιάγνωστη και τα τραύματα μα το θέμα, αλλά και οι αδιάγνωστοι που λειτουργούν επί σκοπού, πρόσβαση και γνώση σε εργαλεία ψυχολογίας. Μου ήρθε στο μυαλό αυτό που μας έχει αναφέρει και εσύ πριν από αρκετό καιρό, οι νάρκησοι ξέρουν ότι κάνουν κακό στους άλλους, καθώς και πότες έχουν πληγώσει, προσβάλλει, θυμώσει, έχουν γνωστική συνέστηση, όχι όμως συναισθηματική συνέστηση. Και ξεκινάνε από μικρά μικρά πράγματα τα οποία δεν μας αρέσουν αλλά τα αφήνουμε κάτω από το χαλί χωρίς να του δίνουμε σημασία και δικαιολογώντα τους. Λέμε ας πούμε στον εαυτό μας δεν εννοούσε αυτό, είμαι υπερβολική και, και Θα χαρώ πολύ να ακούσω την άποψή σου. Καλό βράδυ Θέκλα μου με χτίμηση, Ελένη. Και σε ευχαριστούμε Ελένη που το μοιράστηκες μαζί μας. Είναι στα αγγλικά το βίντεο, γι' αυτό δεν σα βάζω το link. Ε, ή μπορώ να το βάλω. Ναι, μπορώ να βάλω το link στην περιγραφή του βίντεο. Όσοι γνωρίζετε τα αγγλικά, μπορείτε να το δείτε. Γιατί είναι ενδιαφέρον αυτό το το συγκεκριμένο vlog. Δεν έχω δει το καναλί τη κοπέλα. Το συγκεκριμένο vlog είναι πολύ ενδιαφέρον. Διαφωνώ με κάποια κάτω από τα σχόλια του vlog γιατί είναι έτσι ιδιαίτερα μυσανδρικά Και θεωρώ ότι δεν πρέπει να είμαστε ούτε μισογυνιστικοί ούτε μισανδρικοί ούτε να έχουμε αρνητική άποψη για τις γυναίκες, ούτε αρνητική άποψη για τους άνδρες, όλοι οι άνθρωποι είμαστε και όλοι δικαιούμαστε να έχουμε στη ζωή μας αγάπη, σεβασμό, κατανόηση και να υπάρχουμε σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Και σίγουρα ούτε αγάπη, ούτε σεβασμό, ούτε κατανόηση μπορούμε να έχουμε, ούτε σε ασφαλός περιβάλλον να ζούμε, εάν συνδυόμαστε με ανθρώπους που είναι ενάρκηση. Γι' αυτό είναι σημαντικό από την αρχή μιας γνωριμίας να έχουμε τις κεραίες μας ανοιχτές και να κοιτάζουμε για τυχόν ενδείξεις ότι κάποιος μπορεί να είναι ναρκισσός. Κάποιος μπορεί να είναι ενάρκησος όταν μιλάει συνεχώς για τον εαυτό του και παρουσιάζει τον εαυτό του ως μοναδικό. Κάποιος μπορεί να είναι ναρκισσός όταν είναι παντελώς αντίθετος, κάθετα αντίθετος με τη ψυχολογία και τη ψυχοθεραπεία. Κάποιο μπορεί να είναι νάρκησο όταν μα κάνει συνεχώ επιδεικτικά, δεικτικά σχόλια, υποτιμητικά σχόλια και επιτιμητικά σχόλια. Κάποιο μπορεί να είναι νάρκησο όταν μα λέει ότι εγώ θα σε αλλάξω και θα, πρέπει να αλλάξει και πρέπει να ζει τη ζωή σου διαφορετικά και πρέπει να γυμνάζεσαι και πρέπει να κάνει το ένα και πρέπει να κάνει το άλλο κλπ. Κάποιο μπορεί να είναι νάρκησο όταν προσποιείται τον ευαίσθητο χωρί την πραγματικότητα να είναι. Και κάποιος μπορεί να είναι ενάρκησος όταν κάνει καθρέφτισμα. Όταν μας ρωτάει τι θες από μια σχέση, τι θες από έναν άνδρα, του λες τι θες και μετά σου λέει ότι όλα αυτά τα έχει. Οπότε χρειάζεται προσοχή και εγρήγορση και κυρίως εμπιστοσύνη στον gut instinct μας, στη διέσθησή μας. Αν η διέσθησή μας μας πληροφορεί ότι νιώθουμε άβολα στην παρουσία ενός ανθρώπου, αν όταν βρισκόμαστε στην παρουσία ενός ανθρώπου νιώθουμε μειονεκτικά για τον εαυτό μας, αν όταν βρισκόμαστε στην παρουσία ενός συγκεκριμένου ανθρώπου αρχίζουμε να αφισβητούμε τον εαυτό μας και να νιώθουμε άσχημα, αν νιώθουμε άβολα, αν ξυπνά η σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες που έχουμε και απορριθμιζόμαστε συναισθηματικά από την επικοινωνία με κάποιον άνθρωπο, τότε προστατεύουμε τον εαυτό μας από αυτόν τον άνθρωπο. Και οπωσδήποτε όσον αφορά στα τραύματα μας, όσον αφορά στη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες για την οποία θα μιλήσουμε και άλλες φορές γιατί νομίζω ότι είναι η καυτή πατάτα της ψυχολογίας, κάνουμε τη δουλίτσα. Κάνουμε δουλίτσα. Ψυχοθεραπευόμαστε, ψυχοακπαιδευόμαστε και κάνουμε προσωπικό αγώνα. Έχετε την αγάπη μου. Θα χαρώ στα σχόλια να διαβάσω και τις δικές σας απόψεις. Εννοείται ότι με ένα βίντεο των 25-27 λεπτών, 28 λεπτών δεν εξαντλείται το θέμα. Βάλαμε όμως ένα λιθαράκι που σε επόμενο βίντεο θα το συνεχίσουμε. Φιλιά!